Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, αρχίζει και το καλοκαίρι, λέει η Έλενα όμως. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε ανατροπή πραγματική? Εντάξει, είναι μια συγκυρία τώρα. Αρχίζει ο μήνας, το καλοκαίρι. Ναι. Δεν αρχίζει το σχολείο. Ναι. Το σχολείο επαναδραστηριοποιείται σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις που είναι μια συνέχεια των προηγουμένων. Mm-hmm. Είχε μια αναστολή λειτουργίας, τη γνωστή που γνωρίζουμε mm-hmm. όλοι. Ήρθε καιρός, αφού τα δεδομένα έχουν αλλάξει, να επαναδραστηριοποιηθούμε και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ξαναβρεθούν στο σχολικό τους περιβάλλον, στο γνώριμο σχολικό περιβάλλον. Ναι. Είχαμε μιλήσει ξανά για αυτό το θέμα. Είχατε εκφράσει επίσης τις επιφυλάξεις για το τι μπορεί να προσφέρει ή δεν προσφέρει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια απόφαση. Δεν ξέρω, οι γονείς που είναι επίσης μοιρασμένοι και για τα παιδιά του Δημοτικού, να τα στείλουν, να μην τα στείλουν, είναι σε δίλημα αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πουτσιάδη. Εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό με στοιχεία, δεν έχουμε κάνει καμιά σχετική έρευνα. Θα κάνετε. Περιμένουμε οδηγίες καταρχήν το μεσημέρι στις 1 η ώρα, ναι. Αναλυτικές οδηγίες από το Υπουργείο μας, να δούμε τι ακριβώς και πώς θα γίνει η τακτοποίηση και η επαναλειτουργία των σχολείων μας mm-hmm. και αναλόγως θα λειτουργήσουμε όπως μας έρθουν οι οδηγίες. Απ' την άλλη βέβαια οι γονείς, κρίνοντας από την τακτική που εφαρμόζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο γυμνάσιο, θα τους δοθεί πιστεύω η δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια υπεύθυνη mm-hmm. δήλωση αν θα πρέπει να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία ή όχι. Αυτό θα το δούμε όμως. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε εξ αρχής. Εσείς και οι δάσκαλοι αυτή τη στιγμή προφανώς θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε και μία η ώρα, αλλά από την προηγούμενη πρακτική υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο. Έπαιρναν ή σε έστειλαν mail οι διευθυντές και οι γραμματείες των γυμνασίων και των λυκείων προς τα παιδιά και τους γονείς, αν προτίθεται να πάνε στο σχολείο. Λογικά θα κάνετε κάτι αντίστοιχο τώρα και για τα δημοτικά. Μάλλον κάτι τέτοιο περιμένουμε. Μάλλον κάτι τέτοιο. Θα το δούμε. Λίγο στο μεσημέρι και σε αυτόν τον μήνα, κύριε Πουτσιάδη, γιατί τα παιδιά θα επιστρέψουν μία και θα τελειώσουν 30, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό έτσι, δεν είναι. Έτσι είναι. Κανονικά, αν δεν υπήρχε θέμα, πότε θα τελειώναν τα παιδιά? Εντάξει, μέχρι τις 15 του Ιουνίου κλείνει. Άρα ουσιαστικά έχουμε και μία παράταση 15 ημερών, έτσι. Ναι, ο μισός μήνας παρατείνεται μέχρι τέλους του μηνός, δηλαδή θα γίνονται μαθήματα. Ναι. Εδώ τώρα το τι θα γίνεται είναι επίσης ένα ερώτημα. Τι θα γίνεται αυτό το μήνα? Εντάξει, οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία ξέρουν που είχαν σταματήσει, ξέρουν τι έγινε με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Προφανώς είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ρυθμίζει η σχολική μονάδα κατά περίπτωση. Ναι. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα συζητήσει τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, τι ελλείψεις υπάρχουν mm-hmm. και από την άλλη θα τακτοποιήσουν το ορολόγιο πρόγραμμά τους ανάλογα και με το εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτουν, με τους χώρους που έχουν, με τα τμήματα και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο ώστε τα παιδιά και να γνωρίσουν, να μάθουν την ύλη, να οικειοποιηθούν την ύλη την οποία πρέπει να οικειοποιηθούν στην τάξη τους και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά με ασφάλεια και προστασία να ξαναβρούν τους φίλους τους, να ξαναμιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς, τις δασκάλες και τους δασκάλους τους και να έχουμε μια πιο έτσι καλή κατάσταση τόσο με τα παιδιά ψυχολογικά όσο και με την οικογένειά τους. Υποτίθεται, κύριε Πουτσιάδη, ότι τα μεγαλύτερα παιδιά μπορείς να τα δώσεις μια συμβολή, ίσως και την κρατήσουν. Για τα μικρά παιδιά, ναι, είναι εξίσου, θα λέγαμε. Ναι, μπορεί να. Συμφωνώ μαζί σας. Τα παιδιά, ναι, που έχουν κάποια ηλικία έχουν, ναι, καλύτερες δυνατότητες να εφαρμόσουν. Να κατανοήσουν έστω και το πρόβλημα που υπάρχει. Να καταλάβουν το πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρξει. Τα μικρότερα παιδιά θέλουν μεγαλύτερη προσοχή, θέλουν περισσότερες φορές να υποθεί κάτι. Ναι. Θέλουν πιο από κοντά, ας πούμε, παρακολούθηση, καθοδήγηση. Είναι λίγο πιο απαιτητική η κατάσταση με τα μικρότερα παιδιά. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί θα χρειαστεί, θα λέγαμε, πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Βεβαίως. Από τους δασκάλους στα διαλύματα και κατά, ναι, την ώρα της τάξης. Σωστό αυτό. Και από τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη προσοχή. Και οι εφημερίες θα πρέπει να είναι πυκνότερες στα διαλύματα. Θεωρώ ότι και ο Δήμος θα πρέπει να σκεφτεί
πώς θα καλύψει τις ανάγκες σε καθαριότητα και σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την πρόληψη διάφορων επικίνδυνων καταστάσεων, απολύμανση εννοώ, καθαριότητα στους δημόσιους χώρους, τουαλέτες, χρήση στις βρύσες, πλύσιμο των χεριών, αποστάσεις, όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να τακτοποιηθούν και ο Δήμος μέσω των σχολικών επιτροπών έχει οπωσδήποτε ένα σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Τώρα, το μεσημέρι θα πάρετε και περαιτέρω οδηγίες, δηλαδή για τα παιδιά του, ξέρουμε, το γυμνασίων, προαιρετικά μάσκες. Ναι, ό,τι ό,τι προβλέπετε για εκεί, πιστεύω θα πάει για φαντάζομαι, το... Κατά αναλογία φαντάζομαι ότι θα δοθούν οδηγίες και για το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, όπως δόθηκαν για το γυμνάσιο. Τώρα, συνολικά πώς είναι τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων, κύριε Πουτσιάδη, στο νομό μας? Εντάξει, πόσα παιδιά μιλάμε αυτή την ώρα? Μια εκτίμηση γενικότερα στο νομό είναι περίπου γύρω στα 3.000 παιδιά. Γύρω στα 3.000 παιδιά. Δημοτικά, νηπιαγωγεία κτλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός και... Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός. Αυτός είναι ο αριθμός. Μακάρι να ήταν και ακόμα μεγαλύτερος. Μακάρι να ήταν 6.000 φυσικά. Εντάξει, μας κάνει εντύπωση τα 3.000. Αλλά στα δικά μας χρόνια ήταν. Στα δικά μας χρόνια, κύριε Πουτσιάδη, ο αριθμός των παιδιών στα δημοτικά ήταν 6.000, όντως. Και φυσικά πάει φτύνοντας, ας πούμε, ο αριθμός χρονιά με τη χρονιά. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε ξανασυζητήσει. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι με τα παιδιά που έχουμε, με τις συνθήκες που υπάρχουν, τις κτηριακές υποδομές, το προσωπικό που δουλεύει σαν εκπαιδευτική είτε σαν υπηρεσία καθαριότητος, οι μεταφορές κτλ. Πρέπει να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Τώρα, και ηλικία, να διευκρινίσουμε γιατί έρχεται η ερώτηση, και ηλικία δεν λειτουργούν, ούτε και στα δημοτικά θα λειτουργήσουν. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει με κάποιους και εδώ από τα σχολεία. Μας ρωτάνε εδώ, κύριε Πουτσιάδη, αν θα γίνουν στο τέλος ή αν μένει ανοιχτό να το δούμε. Ναι. Γιατί πάντα στο τέλος τα δημοτικά έκαναν κάποιες εκδηλώσεις και τα λοιπά, όπως παλιά τις λέγαμε εμείς, γυμναστικές επιδείξεις. Θέματα οργάνωσης και θέματα προγραμματισμού. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Δεν μπορούμε να πάρουμε το ρίσκο. Δεν ξέρω αν οι σύλλογοι διδασκόντων αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Αυτό γίνεται με απόφαση του σύλλογου διδασκόντων και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Φαντάζομαι ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι και αναλόγως θα πράξουν. Δεν μπορείς από τώρα να το καθορίσεις αυτό, ούτε να το προδιαγράψεις. Τώρα, από την πλευρά τους οι δάσκαλοι, μήπως εκπαιδευτικοί, μήπως εκφράζουν και τις δικές τους ανησυχίες πάνω σε αυτή την... Σίγουρα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που είναι με υπέρ της μιας άποψης και υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι υπέρ της άλλης άποψης. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος εκπαιδευτικός που, εν πάση περιπτώσει, έχει τους φόβους του να πάρει τις άδειές του, τις ειδικές άδειες, δεν ξέρω τι προβλέπετε. Αν ανήκει με τον νόμο στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, υποχρεούμαστε να το χορηγήσουμε την άδεια και σίγουρα δεν θα υπολογιστεί στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Μάλιστα. Απ' την άλλη, τώρα βέβαια, αυτό έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ποιοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού είναι γνωστό από τον νόμο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν το σχολείο προγραμματίζει και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του με βάση το υπάρχον διδακτικό προσωπικό και βέβαια το πλαίσιο εκείνο το οποίο έχει καθορίσει και ό,τι μπορεί να διδαχθεί στο χρόνο το συγκεκριμένο και όπως μπορεί να διαχειριστεί το εκπαιδευτικό προσωπικό, λέω, το συγκεκριμένο αριθμό μαθητών που θα έρθει τελικά στα σχολεία. Μάλιστα. Ερώτηση εδώ βλέπω τώρα από μια μητέρα. Θα κάνω το ίδιο όπως έκανα και για το άλλο το παιδί μου στο γυμνάσιο? Θα γράψω χαρτί? Θα περιμένει το μεσημέρι της αναλυτικής μισό λεπτό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς, με ποιον τρόπο, αν θα είναι πάλι με μια δήλωση. Δεν όπως το γίνεται. Ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε μπορεί αυτό, και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία να είναι κάτι διαφορετικό. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Κάνουμε λίγο υπομονή. Λίγη υπομονή μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι και αυτό νομίζω θα διευκρινιστεί. Μάλιστα. Πάντως είναι σίγουρα έτσι. Εντάξει, και τα δημοτικά έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Έγινε πάρα πολύ λόγο για τα δημοτικά. Ίσως ο περισσότερος λόγος για όλα τα παιδιά έγινε για τα δημοτικά, έτσι. Είναι γνωστό αυτό, γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες λειτουργίας των δημοτικών, τόσο από πλευράς, ας πούμε, μαθητικού πληθυσμού, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη ηλικία και συγκεκριμένες δυνατότητες συμπεριφοράς, όσο και από το θέμα, ας πούμε, των κτηριολογικών υποδομών που υπάρχουν
και των ελεύθερων χώρων, τις αυλές των σχολείων, τα όργανα χρήσης κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πουτσιάδη, μένει να το δούμε και στην πράξη. Θα μιλήσουμε και με δασκάλους κάποια στιγμή. Να κλείσουμε, ναι, ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ναι, ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κοινωνία πήρε μπρος, ότι ξεκινάνε αρκετά πράγματα, εντάξει, ότι οι άνθρωποι πλέον έχουν κουραστεί στην απομόνωση, έχουν κουραστεί, και τον εγκλισμό, ψήματα, ότι κάπου πρέπει και τα παιδιά και εμείς και οι γονείς των και όποιοι άλλοι εμπλέκονται στο θέμα της εκπαίδευσης να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, ώστε και να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε, αλλά και να βοηθήσουμε την κοινωνία να μπει ξανά στο ρυθμό, το φυσιολογικό ρυθμό λειτουργίας. Και πιστεύω ότι αυτός ο μήνας περισσότερο είναι όχι για να μάθουν τα παιδιά πράγματα, αλλά κυρίως για να μάθουν τη συμπεριφορά απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι συνδυασμός, είναι πολλά πράγματα τα, ναι, οποία συμβαίνουν, ναι, υπάρχουν, ναι, διάφορα τα οποία ευνοούνται από την έναρξη των σχολείων μας. Εμένα αυτό που είναι με... μια καλή πρόβα για το Σεπτέμβριο. Πώς να το πούμε πιο απλά. Μπορεί να είναι μια πρόβα για το Σεπτέμβριο, αλλά δεν το βλέπω μόνο έτσι. Εγώ το βλέπω ότι σε αυτήν τη χρονική στιγμή μπορεί το Σεπτέμβριο να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι ανάλογο. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Θα το περιμένουμε. Μακάρι να μην χρειαστεί. Μακάρι να πράξουμε. Μην χρειαστεί. Να μην ξανασχοληθούμε. Εννοείται. Μακάρι όλοι μας να είμαστε σε άλλο πλαίσιο και μακάρι, να μην έχουμε προβλήματα. Μακάρι. Να ευχηθώ υγεία σε όλους, ναι, να επισημάνω ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς στην πατρίδα μας, παρόλα τα πολύ χαμηλά ποσοστά τόσο στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. Να πω ότι η Καστοριά έχει μια ιδιαιτερότητα, τη γνωρίζουμε όλοι, πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και να κάνουμε, είμαστε σίγουροι ότι οι εκπαιδευτικοί θα το κάνουν, όλοι μας όμως και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, γονείς, δήμος, το οποίο αυτοδιοίκηση εννοώ, και φυσικά από τη διεύθυνση ό,τι χρειαστεί εδώ θα είμαστε, να μην μας ξεφύγει τίποτα, το οποίο μετά θα λέμε και θα στεναχωριόμαστε. Ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Πουτσιάδη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα την άλλη εβδομάδα. Μόλις... Είμαστε στη διάθεσή σας. Γιατί εσείς, φαντάζομαι, όπως ο συνάδελφός σας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει καθημερινά τα, ναι, στατιστικά στοιχεία από κάθε σχολείο, ναι, 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 και από κάθε τάξη, φαντάζομαι, ναι, το ίδιο θα συμβεί και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία οπωσδήποτε και τα στοιχεία αυτά θα είναι προς επεξεργασία και χρήσιμα και στη λήψη. Χρήσιμα και για μας, για να δούμε πόσα παιδιά τελικά επιστρέφουν στο σχολείο. Εννοείται. Και από τα δημοτικά. Σας ευχαριστούμε, ωραία, πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή, καλημέρα μου στους ακροατές σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.